ψευτικός, ο ψευτικός, ο ψευτικός, ο μόνος σε όλους τους αγώνες της Κρήτης και μάλιστα το Σεπτέμβρη του 1868 έγινε εδώ η Γενική Συνέλευση Κρητών με την υπογραφή του ψηφίσματος προς τις μεγάλες δυνάμεις για συνταγματικό πολίτευμα και άλλα. Κύρια σχολεία των Λιβαδιωτών είναι η κτηνοτροφία. Γνωστά τα τυροκομικά και τα κτηνοτροφικά προϊόντα του χωριού. Και αυτό, η ασχολία αυτή τους έφερνε σε μεγάλη επαφή με τον Ψιλωρίτη, που όχι μόνο τώρα που ο δρόμος εξυπηρετεί να ανεβοκατεβαίνουν με τα αυτοκίνητα, αλλά στο παρελθόν με τα πόδια έκαναν όλη αυτή τη διαδρομή ίσως και δύο φορές την ημέρα. Πολλοί επίσης έμεναν για ολόκληρους μήνες στο Ψιλωρίτη, προκειμένου να βλέπουν τα ζά, να τυροκομούν και να κάνουν, να ασκούν τέλος πάντων την κτηνοτροφία τους. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μεγάλο και το δέσιμο, αλλά και η αλληλεπίδραση των ανθρώπων με τον Ψιλωρίτη.